Τις εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου διεξήγαγε ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης. Σε μια ιδιαίτερη αρνητική συγκυρία για την εκπαίδευση, με πολλές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, εδώ και 5 χρόνια, οι συλλογικές διαδικασίες των συνδικαλιστικών φορέων της εκπαίδευσης αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βάρος. Ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης κάλεσε τα μέλη του σε συμμετοχή και όχι σε αποχή, που αποτελεί σημείο των καιρών στις συλλογικές διαδικασίες και στους θεσμούς αντιπροσώπευσης. Με το σύνθημα «Ο Σύλλογος είμαστε όλοι και όλες», το Πρωτοβάθμιο Σωματείο των Εκπαιδευτικών κάλεσε σε συμμετοχή τα μέλη του με αίτημα την υπεράσπιση του δημοσίου σχολείου, των εργασιακών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών. Θεωρούμε σήμερα τις εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και εξελικτικής επιτροπής. Είναι μια διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο, είναι ετήσια, για να δεχθούν τα νέα μέλη και να καθοριστεί το πρόγραμμα δράσης για την επόμενη χρονιά. Ευελπιστούμε ότι οι συνάδελφοι θα έρθουν να ψηφίσουν, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η εκπαίδευση βάλεται. Υπάρχουν πάρα πολλές εκπαιδευτικές, εμείς τα λέγαμε, αντιρρυθμίσεις, και τα προβλήματα διοικούνται με τον αυξημένο φόρτο εργασίας, τα προβλήματα των αναπληρωτών των μόνιμων διορισμών, το θέμα της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Γενικά βλέπουμε ότι και είναι τα οποία διηγούν. Το διάλογο που έχουμε ζητήσει αρκετές φορές. Ελπιστούμε ότι οι συνάδελφοι είναι αυτοί που με τη σφύρωσή τους θα δώσουν το γύρο παρόν στις εκλογές τις φετινές και εμείς θα λάβουμε να δώσουμε περισσότερη δύναμη για να καταφέρουμε σε αυτά που μας έχουν αναθέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.